Κωστής Λιμπερίου, πρόεδρος ΔΟΚΑΣ Ιτίας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα μου επιτρέψετε για λίγο να βγάλω την ομπρέλα, γιατί το νερό είναι πάρα πολύ. Βέβαια, λοιπόν. Λίγο την πλατεία μας εδώ, τη στολισμένη. Πανέμορφη Ιτία και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και δεν μας χαλάσατε το χατήρι, κύριε Λιμπερίου, και να σας ευχαριστήσει όλη η ομάδα της εκπομπής. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα όταν μας ζητούν να προβάλλουμε την περιοχή μας και να αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά της, δηλώνουμε το παρόν. Λοιπόν, στολίστηκε η Σιτία, καλό το κλίμα, υψηλές οι προσδοκίες να υποθέσω έρχονται και Χριστούγεννα. Η Σιτία γιορτάζει, η Σιτία είναι έτοιμη. Εχθές είχαμε και το γύρο της Σιτίας όπου είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές. Η φωταγώγηση του δέντρου μας έγινε το Σάββατο από τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Ο κόσμος ήρθε στην πλατεία, τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα και ό,τι προβλέπεται κατά του COVID-19. Υπήρχαν καθήμενοι. Επιλέξαμε να γίνει η φωταγώγηση του δέντρου με τοπικό συγκρότημα, γιατί στηρίζουμε τους τοπικούς καλλιτέχνες και τον πολιτισμό που παράγουν οι ίδιοι εδώ στην περιοχή. Καλούμε όλους τους Κρήτες να επισκεφθούν τη Σιτία και το χειμώνα. Φαντάζομαι πως και για τις επόμενες ημέρες εν ώψη εορτών θα είναι αρκετές οι εκδηλώσεις οι οποίες θα είναι προγραμματισμένες για την πόλη της Σιτίας. Για μικρούς και μεγάλους, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Βέβαια, οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά αυτή την περίοδο. Εγώ να πω ότι βλέπουμε και σχετικά πλάνα από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από 2-24 ώρες εκεί στην καρδιά της Σιτίας. Ακριβώς. Όλα γίνονται για τα παιδιά. Και εμείς θυμόμαστε από παιδιά όταν ήμασταν, θέλαμε τον Άγιο Βασίλη. Έχει στηθεί το χριστουγεννιάτικο χωριό εδώ πέρα στην πόλη της Σιτίας, στην πλατεία της Σιτίας. Απέναντι ακριβώς από το χριστουγεννιάτικο χωριό στήκε και η Φάτνη. Έχει προγραμματιστεί πλήρως εκδηλώσεων πάντα όπως προβλέπονται κατά του COVID-19. Να τηρούμε όλα τα μέτρα. Κυρίως για τα μικρά παιδιά και θα έχει ο Άγιος Βασίλης. Ένα χριστουγεννιάτικο θέατρο θα φιλοξενήσουμε στην πόλη μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουν ανακοινωθεί εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ και ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Μάλιστα, εντωμεταξύ το καλό κλίμα και το χριστουγεννιάτικο κλίμα το έχουν ανάγκη οι Σιτιακοί. Έχουν ανάγκη και τη βροχή βέβαια. Έχουν ανάγκη και τη βροχή εκεί η παραγωγή, οπότε όπως όλα θετικά σήμερα. Όπως το λέτε, η πόλη χρειάζεται το νερό, η περιοχή χρειάζεται το νερό, ειδικά για τις ελιές μας. Εχθές σταθήκαμε ιδιαίτερα τυχεροί, γιατί την ώρα των απονομών ξεκίνησε ένα ψηλόβροχο. Το πρωί είχαμε μια φοβερή ημέρα. Η Σιτία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ελαιόλαδο. Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές σας ότι τον Απρίλιο φιλοξενούμε το Διεθνή Διαγωνισμό Ελαιολάδου. Είναι ένας διαγωνισμός που κατακτήθηκε με πολύ κόπο και θα βοηθήσει αυτό στην εξωτερική της περιοχής. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, καλές γιορτές, να σας ευχαριστήσω και πάλι παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες βγήκαμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, πάντα στη διάθεσή σας. Η Σιτία είναι εδώ, σας περιμένει και βάλτε γιορτινά της. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λιμπερίου.